Δημοψήφισμα στην Κύπρο προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, στηρίζοντας, όπως τονίζει, το αίτημα Κυπριακών Κομμάτων. Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει συνάντηση με το Προεδρείο του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, χαρακτήρισε αυτοκαταστροφικές τις αποφάσεις του Eurogroup, ενώ τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη με αφορμή την κρίση στην Κύπρο προκαλούν τριγμούς στο εσωτερικό του κόμματος. Δημοψήφισμα ώστε να αποφασίσει ο λαός της Κύπρου για το μέλλον του προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, στηρίζοντας, όπως είπε, το αίτημα Κυπριακών Κομμάτων, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε άδικη την απόφαση για το κούρεμα των καταθέσεων. Ανοίγει τον ασκό του αιώλου, ώστε πλέον κανένας πολίτης σε καμία χώρα της Ευρωζώνης να μην αισθάνεται ασφάλεια. Την τελική απόφαση να την πάρει ο ίδιος ο Κυπριακός λαός, με δημοψήφισμα. Ο Κυπριακός λαός και οι λαοί της Ευρώπης πρέπει να έχουν την τελική επιλογή για το ίδιο τους το μέλλον. Όμως τα όσα διαδραματίζονται στην Ευρώπη με αφορμή και τις εξελίξεις στην Κύπρο προκαλούν εσωκομματικές αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. 19 στελέχη του κόμματος υπογράφουν κείμενο στο οποίο επικρίνουν τον υπεύθυνο οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μιλιό. Σε δηλώσεις του είχε υποστηρίξει ότι η ανακεφαλοποίηση των Κυπριακών τραπεζών έπρεπε να στηριχθεί στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, άρα και να υπογραφεί μνημόνιο. Δουλειά του υπεύθυνου οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, όταν εκφράζεται με την ιδιότητά του αυτή, δεν είναι να απαξιώνει τις μη πλειοψηφικές απόψεις που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να προάγει τον αντιμνημονιακό αγώνα με επιχειρήματα σε οικονομικό επίπεδο. Έχουμε αυτή τη μειοψηφική άποψη που είχαμε πάντα. Και έχουμε καταλήξει με μεγάλη πλειοψηφία σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα που είναι η κατεύθυνση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι δεν είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων όλης της Ευρώπης να έχει η Πορτογαλία το εσκούδο, η Κύπρος τη λίρα, η Ελλάδα τη δραχμή. Παράλληλα στην αρθρογραφία του Παναγιώτη Λαφαζάνη για το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επανεξετάσει τη θέση του για την Ευρωζώνη, ήθελαν να προσθεθούν οι επικρίσεις μέσω άρθρου άλλου στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σαπουνά προς τον Αλέξη Τσίπρα, για μια σειρά επιλογών του, όπως η σύμπραξη με τους ανεξάρτητους Έλληνες, η ομιλία του στο Ίδρυμα Καραμαλή, ακόμη και για τη θέση του απέναντι στο όχι των Κυπρίων. Από αυτή τη σκοπιά οι επιλογές του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ όλο το τελευταίο διάστημα, πέρα από το μείζον πρόβλημα της δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματος, καθώς αυτές οι πρωτοβουλίες δεν συζητήθηκαν και δεν αποφασίστηκαν από συλλογικά όργανα, κινούνται σε λάθος κατεύθυνση και δεν βοηθούν στην υπόθεση της ανατροπής. Για Βαβέλ κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία. Παγκόσμια ημέρα θεάτρου η σημερινή και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είπαν να το γιορτάσουν. Η Βαβέλ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει το τι θα ζούσαν οι Έλληνες αν εφαρμοζόταν το πρόγραμμά τους έστω και για μία ώρα. Η μένα ανακοινώση της Νέας Δημοκρατίας είναι για γέλια, η δε πολιτική της για κλάματα.